Είναι λοιπόν αυτό που περιμέναμε όλοι να γίνει επιτέλους. Τι έχουμε αγοράσει σε αυτές τις εκπτώσεις. Αρχίζω λοιπόν πρώτο με αυτό το ωραίο συνολάκι από Zara με την ωραία ανοιχτή πλάτη. Τώρα σας το φοράω χωρίς σουτιέν για να το δείτε. Είναι στο size medium, η αλήθεια είναι ότι αν ήταν small θα ήταν θεϊκό. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ αυτή η λεπτομέρεια. Καθότι το φορήσα χθες, ήταν από 22.95 στα 12.99 από Zara. Έχω βγάλει αλλά έχω κρατήσει την ετικέτα για να σας πω την τιμή. Και όπως το έχω φορέσει χθες, έχω βάλει και έτσι εδώ πολύ σφιχτά τη ζώνη τύπου μην αναπνέω. Και έκανε πολύ, πάρα πολύ ωραίο κόψιμο. Το βλέπω τώρα και εδώ στον καθρέφτη. Το μήκος του είναι μέχρι εδώ. Και βλέπετε τα παπούτσια που φορώ είναι εξίσου από Zara, είναι όμως περσινά. Το χρώμα, παιδιά, θεϊκό. Και για 12.99. Το λες και επιτυχία. Και σκεφτείτε τώρα ψηλά πάνω τα μαγιά και μια πλάτη πίσω να φαντάζει. Εντάξει. Νομίζω θέλω να βαθμολογάτε λίγο τα ρούχα που σας δείχνω. Να βάλετε έναν βαθμό τύπου από τα 10. Γενικότερα εμένα τα ρούχα μου σε όλα θα βάλω 10, γι' αυτό θα κριθούν όλα στη δική σας άποψη. Και θα αναμένω σχόλια για το φούξια αυτό το ροζέ, το φορεματάκι. Να και το επόμενο, παιδιά, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι από... Ασπρίσαμε λίγο να πω το πάνω μου γίνεται. Μπορώ να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου φορέματα που έχω αγοράσει φέτος από 25.95 στα 12.99. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι εδώ. Μόλις έπεσε ένα σκουλαρίκι. Από όλο το φορέμα μου αρέσει αυτό εδώ, το οποίο μπορεί να μπει έτσι εδώ μπροστά. Μπορεί να κάνει έναν κύκλο και να έρθει έτσι. Ή πολύ απλά μπορεί να μείνει από πίσω και να είναι έτσι εδώ και να κρέμεται εκεί από πίσω. Είναι πολύ, μα πάρα πολύ σικά το φόρεμα. Ειδικότερα ότι είχε σε small, το αγόρασα. Το αγόρασα επειδή είναι stretchy και επειδή ήταν additional, αλλά γενικότερα δεν ξανά έτσι τρελές πως φορές στα Zara τόσο καλά πράγματα. Συνήθως αυκάλλουν τότε έχω μέσα στις αποθήκες από την καταλάβα. So, κάπως τούτο άρεσε πάρα μα πάρα πολλά. Για μένα αυτό το φόρεμα είναι τσίπου το 10 στα 10. Αν μπορούσα να το βάλω 100, να το βάλω 100 στα 100. Αλλά μόνο να το φορήσω έστω και μια φορά αυτό το καλοκαίρι, γιατί μέχρι τη στιγμή τα έχω αγοράσει εδώ και πάρα πολύ και ώρα απλά τα κρατώ για να σας τα δείξω εσάς. So, να γίνουμε μπέστης κατά κάποιον τρόπο, επειδή έχω φιλότητα για εσάς, για να τα δείτε εσείς. Και δεν τα φορείς ακόμα για να τα δείτε εσείς. Μόνο να και φορείς, αλλά τα ωραία τα φορέματα φύγατε για να τα δείτε εσείς. If I could ever turn back time. Το επόμενο που να σας δείξω είναι μαύρο μπάλε. Απλά εν μαύρο total black, στενό black εννοώ. Τούτο δεν φορήσα το για να είμαι ειλικρινής. Στείλαμε στον οποίο διακοπές ένα δεξέπερ να μπορώ και ένα μαύρο μαζί μου. Το ακόμη του φορέματος ενώ ότι είναι small, είναι stretchy όμως, αν ήταν medium ήταν πολύ καλά. Αρέσκει όπου είναι στενό, θα χάσουμε και λίγα κιλά και θα είναι ακόμα πιο ωραίο. Το μήκος του, νομίζω πρέπει να το δείτε. Το συγκεκριμένο δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και το νομίζω που 25.99 στα 12.99. Γενικότερα όλα τα φορέματα από το Zara αγόρασα τα 12.99. Που 25.99, 29.99 κάποια. Σε ό,τι τιμή ένα δεν ξέρετε ούτως ή αλλιώς. Αρέσκει μου πάρα πολλά δαμε τούτα που κάνει. Και γενικό αρέσκει μου πάρα πολλά στενό, γιατί κάνω πάρα μα πάρα πολλά ωραία μέση. Το επόμενο που έχω αγοράσει είναι αυτό το ωραίο το παντελόνι, το οποίο είναι καμπάνα παντελόνι και αν το βρείτε πόσα είναι αλήθεια. Ήταν από 59.99 στα 19.99. Πραγματικά που σας μιλώ, νομίζω ήταν από τα πιο ωραία παντελόνια που αγοράσα ποτέ. Που το Mango, γενικότερα ότι αγοράσα από το Mango σε παντελόνια αυτή ήταν επιτυχία. Τώρα φορώ το με
τις παντοφλίτσες που φορώ πάντα. Και γενικότερα πάει και με τζιν όμως, ενώ αρέσει και μου γενικά και γίνω του 10 στα 10 όπως είναι τέτοια στα 10. Έχω επανέλθει με ακόμη ένα φόρεμα και δεν είναι μαύρο, είναι dark blue. Το συγκεκριμένο είναι λίγο πιο κάτω από το γόνατο, δηλαδή μόνο αυτό. Αυτό δείχνει δέρμα. Γενικότερα μετά από ό,τι βλέπετε τα φορέματα μου δεν είναι μίνι, δεν είναι τέτοια. Γενικότερα νομίζω έχω ξεπεράσει κατά πολύ τη φάση του μίνι. Δεν ξέρω, δεν νιώθω και πολύ αν ήταν να τα φοράω πλέον. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μίνι φορέματα κάτω από το γόνατο ή μέχρι το γόνατο. Και ένα από τα φορέματα είναι και αυτά το οποίο. Σε τι τιμή ήταν, βρε παιδιά! Σε τι τιμή ήταν, βρε παιδιά! 12,99 από 25,95. Δηλαδή, τι καλύτερες προσφορές αγόρασα εγώ από το Ζάρα. Εν τω μεταξύ, ξέρω τα παπούτσια που φορώ, τα οποία είναι από το Ζάρα, εν καινούρια παιδιά, για αλήθεια, δύο φορές τα φορήσα, γι' αυτό έγιναν έτσι άχρηστα. Εν μπέζ, εν άσπρα, και ήταν 20 ευρώ. Ήταν μισή μήνυμα, ήταν 40-20 ευρώ. Τα μαντοφλίτσε, και παραξενεύτηκα πάρα πολλά που φορέσα στο size μου 39. Σου είναι πάρα πολλά τυχαία για τις αγορές μου. Νομίζω ότι. Πρώτα βάλετε κάτω που δεν είχα στα outfits. Το επόμενο outfit είναι συνδυασμός δύο ρούχων. Είναι αυτό το top από Zara. Το οποίο top βγαίνει και έξω, να σας το δείξω λίγο. Λοιπόν, είναι ένα top το οποίο ήταν από 25,95 στα 15,99. Και το παντελονάκι, το οποίο παντελονάκι είναι καμπάνα από κάτω και ανοίγει και λίγο εδώ στα πλάγια, το οποίο το συγκεκριμένο ήταν από 19,99 στα 15,99 και ο λόγος που το αγόρασα είναι για τη δουλειά, αλλά τώρα που το βλέπω είναι ωραίο και για βράδυ. Το καλό με το τη φανέλα είναι ότι μπορείς να βάλεις που μέσα από κάτω και να φαίνεται σαν το σετ. Η αλήθεια τώρα έμπασουν πολλά μαζί. Απλά ήθελα να σας τα δείξω σαν σετ για να τα δείτε ότι τούτο μπράβο αρχιτζό μου είναι μαξιχόρδο φορώ χωρίς σου τυχαίνει και στέκει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια θα τα φορούσα έτσι σαν σετ. Το top να το φορούσα με κάτι άλλο που κάτω και το παντρώνει βέβαια με ένα ωραίο που καμισάκι. Απλά όπως σας εγώ πει τώρα για να σας τα δείξω. Λοιπόν αγάπες, να το λατρέψω εδώ το συνολάκι. Είναι ένα πορτοκαλί, total πορτοκαλί set outfit, το οποίο είναι ένα blazer από πάνω και το παντελόνι του, το οποίο είναι καμπάνα, ανοιχτό από κάτω. Γενικότερα το συγκεκριμένο μου έχει αρέσει πάρα πολύ, πρώτον για το χρώμα, κάτι το οποίο της κουμέρας που δεν της είχε αρέσει, το είχαμε αγοράσει, αν θυμάμαι καλά, από την Λεμεσού. Σας το είχα βάλει και στο vlog της Λεμεσού, άρα όσοι το έχετε δει το vlog της Λεμεσού θα έχετε ήδη δει το συγκεκριμένο outfit πρώτη. Να πω ότι το συγκεκριμένο outfit το αγόρασα συγκεκριμένα στα 120 ευρώ, αλλά το έχω πάρει 45 και τα δύο μαζί, ήταν 29,99 το blazer και το από κάτω ήταν 15,99. Θα σας δείξω επίσης και το τελευταίο πράγμα που έχω αγοράσει που είναι από Stradivarius, είναι αυτά τα παπούτσια, τα οποία δεν είναι άσπρα, είναι μπες. Έχουν αυτό το ύψος του τακουνιού. Η αλήθεια δεν με έχουν ενθουσιάσει πάρα πολύ. Ήθελα κάποια άλλα τα οποία ήταν μαύρα και δεν είχε size. Τα συγκεκριμένα από 39,99 τα πήρα 15,99. Και ο λόγος που τα πήρα ήταν κυρίως για την τιμή. Δεν είναι ότι και είναι wow γενικά σαν παπούτσια, αλλά μπορείς να τα φορήσεις, μου φαίνηκαν βολικά. Και έτσι τα είχα πάρει. Είναι το ίδιο χρώμα με τις παντόφλες που σας έχω δείξει από το Zara. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Έχω φάει όλο το Σάββατο για να πάρω αυτό το βιντεάκι, κυρίως γιατί το έχω γυρίσει και στο κινητό για να μπορεί να ανέβει και σε shorts στο YouTube αλλά και σε reels στο TikTok. Δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω. Στο Instagram μου τέλος πάντων θα το ανεβάζω. Γι' αυτό ακολουθήστε με και εκεί για να βλέπετε τα νέα και τις αγορές που κάνουμε και όλα αυτά που ανεβάζουμε. Έτσι, μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε like στο βιντεάκι αυτό, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Από κάτω, μην ξεχάσετε, θα περιμένω να μου πείτε τις βαθμολογίες, αν δεν θα τα πω, που έχετε βάλει για τα outfits τα συγκεκριμένα. Ελπίζω γενικότερα να σας έχουν αρέσει και εννοείται εμείς δεν χανόμαστε. Θα πούμε ξανά στο επόμενο βιντεάκι που ανεβαίνει κάθε εβδομάδα. Καλό μήνα να ευχηθώ. Το συγκεκριμένο βιντεάκι γυρίζεται τον Αύγουστο, αλλά θα ανεβεί το Σεπτέμβρη με το πρόγραμμα που έχουμε. Γι' αυτό φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά και καλή δύναμη και καλή επιστροφή στη ρουτίνα μας. Φιλιά πολλά.